Οι χαμηλές επιδόσεις στις δημοκρατικές ελευθερίες και τα θέματα διαφάνειας τόσο στην Αλβανία όσο και στη Βόρεια Μακεδονία μπλοκάρουν τις προσπάθειες των δύο χωρών να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γαλλός πρόεδρος Μακρόν επέμεινε στα θέματα διαφθοράς και έπεισε την καγκελάριο Μέρκελ να βάλει φρένο στην ευρωπαϊκή πορεία τους. Η τοποθέτηση της Γαλλίας είναι ότι πρέπει πρώτα να προχωρήσει ο εκδημοκρατισμός και το κράτος δικαίου σε αυτές τις χώρες. Η έναρξη ενταξιακών συνομιλίων λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή υποχρέωσή μας βάσει συμφωνίας των Πρεσπών. Η συμφωνία Μακρόν-Μέρκελ φαίνεται πως περιείχε και ένα ακόμη σημείο. Η Γερμανίδα καγκελάριο συμφώνησε μαζί τους σε ένα σκληρό Brexit και εκείνος έκανε πίσω στο ζήτημα των τουρκικών κυρώσεων. Βήματα προς τα πίσω έκανε και ο Αυστριακός καγκελάριος, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ήταν λαύρος κατά της Τουρκίας. Begeht auch massive Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land und vor allem auch gefährdet sie das Sicherheitsgefühl, die Souveränität von Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Έπαιξε ρόλο το μεταναστευτικό. Από την άλλη, βλέποντας ίσως ότι η Γαλλία δεν διατήρησε μέχρι τέλους τη σκληρή στάση ο καγκελάριος Κούρτς, να θεώρησε ότι το κόστος για αυτή την αντιτουρκική στάση θα το χρεωνόταν ο ίδιος. Η Πορτογαλία επέλεξε την πολιτική των ίσων αποστάσεων για να έχει ελεύθερο πεδίο ελιγμό στη διάρκεια της δικής της προεδρίας που αρχίζει από το νέο έτος. Υπέρ της Άγκυρας πρωτοστάτησε ο Βούλγαρος πρόεδρος που διατηρεί στενές προσωπικές σχέσεις με τον Ερντογάν. Η Βουλγαρία λοιπόν ανταποδίδει αυτή τη στιγμή τη φιλική στάση με την Τουρκία, εμφανιζόμενη μαζί με τη Γερμανία ως μία από τους διαπρίσιους κήρυκες που έλεγαν να μην υπάρξουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.